Αγαπητοί ιδιοκτήτε ε, ακινήτων, συνεχίζονται και για τον ε, Νοέμβριο και Δεκέμβριο ακόμα οι καταβολές. Ε, υπάρχει μια καθυστέρηση βέβαια, διότι έχουμε φτάσει στο Μάρτιο και ακόμα δεν έχουμε εξοφληθεί στο σύνολο. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο υπομονή, δηλαδή να περιμένετε όσοι δεν έχετε εξοφληθεί για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, περιμένουμε τις καταβολές οι οποίες θα γίνουν μέσα στο Μάρτιο. Εκείνο που θα πρέπει ε, να έχετε σίγουρα στο μυαλό σας είναι ότι κάθε μήνας ε, πλέον θα πληρώνετε με τρεις ή τέσσερις τουλάχιστον μήνες καθυστέρηση. Αυτό είναι βέβαιο, διότι ακόμα πολλοί δεν έχουμε εξοφληθεί για τον Νοέμβριο και μπήκε ο Μάρτιος και περιμένουμε στο τέλος Μαρτίου ίσως την εξόφληση. Ε, εκείνο που μπορούμε βέβαια να κάνουμε, γιατί έχουμε γίνει και κάπως σοφότεροι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και έχουμε διδαχθεί από τα λάθη τα οποία έχουν γίνει, να είμαστε έτοιμοι. Διότι πλέον, ε, όπως, ό, όπως γνωρίζετε, οι καταβολές, ε, η αποζημίωση πλέον ε, για τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο αποτελεί αποζημίωση, δεν είναι απλές επιστροφές και επομένως γίνεται μέσω του λογαριασμού μας του τραπεζικού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Ενήμεροι ότι, και άλλες φορές τα έχουμε πει, ότι πρέπει να μπείτε στο Taxis.net, ε, στην εφαρμογή, και να δώσετε οπωσδήποτε IBAN, ε, λογαριασμό δηλαδή τραπεζικό, τον τραπεζικό σας λογαριασμό, για, την κατα... για να σας ε, ε, γίνονται οι καταβολές. Τώρα, αναφορικά στους λογαριασμούς, τους τραπεζικούς, επειδή γίνανε πολλά λάθη και σε αυτό το σημείο. Ε, ε, μέσω της Ομοσπονδίας και της, ε, των καταγγελιών που δέχθηκε ο κύριος Παρατιάς, ο πρόεδρός μας, ε, έχει, ήρθε σε επαφή με την ΑΔΕΑ και βγήκαν κάποια, βγήκε κάποια εγκύκλιος η οποία μας ενημερώνει σχετικά με τους λογαριασμούς. Αυτοί λοιπόν που μπορεί να οφείλονται και εκεί κάποιες μη καταβολές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε. Κάποιοι λοιπόν θα δείτε στους λογαριασμούς όσοι πρόκειται για, συνειδιοκτη... για λογαριασμού που είστε πολύ μέσα μέσα. Η ΑΔΕ είπε ότι δεν γίνονται καταβολές σε λογαριασμούς ε, που είναι πάνω από δύο, ε, πάνω από δύο δικαιούχοι. Επομένως, ό, ό, όσοι είστε περισσότεροι, ο ένας πρέπει να βγει από μέσα και πρέπει να ανοίξει ε, κάποιον καινούριο λογαριασμό. Ε, επίσης, πρέπει να είναι λογαριασμός μπροστά Ελλάδος, με GR δηλαδή, ε, και επίσης πρέπει να είναι λογαριασμός ενεργής. Ε, δηλαδή να έχει παρουσιάσει κάποιες κινήσεις ε, το τελευταίο δωδεκάμινο, να μην είναι ανενεργής. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δείτε ε, ώστε να έχετε άμεσα τις καταβολές. Ε, επίσης έχουν λυθεί ε, μετά από πάλι καταγγελίες και ε, ε, μεγάλη... Ε, μεγάλη Βοήθεια του Προέδρου μας, του κυρίου Παραδιά. Έχουν, βοηθ, έχουμε λυθεί, έχουν λυθεί κάποια θέματα που είχαν ανακύψει πάνω στην συνειδιοκτησία. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρετε όσοι είστε πολλοί συνειδιοκτήτες σε ένα κίνητο, να έχετε υπόψη ότι ένας μόνον κάνει τη δήλωση COVID και όχι όλοι. Έγιναν λοιπόν πολλά λάθη και μπερδέματα στις περιπτώσεις που πολλοί κάνανε δηλώσεις COVID όλοι οι συνειδιοκτήτες. Από εδώ και λοιπόν ξέρουμε από εδώ και στο εξή. Ξέρετε ότι ένας μόνο κάνει τη δήλωση. Επίσης, λύθηκε το θέμα των υπεκμιστώσεων. Όσοι δηλαδή είχατε δώσει το, το ακίνητό σας σε έναν ιδιοκτήτη και αυτός του είχατε δώσει το δικαίωμα να το υπεκμισθώσει σε κάποιον άλλον, ε, έκοβε ο, ο μισθωτή του έκοβε τα χρήματα και ο υπεκμισθωτής τα έκοβε από εσά. Τώρα πλέον ε, λύθηκε και αυτό το θέμα. Ο υπεκμισθωτής είναι και αυτό δικαιούχο, επομένω ε, ζητάει τα χρήματα του από τον μισθωτή του και δεν ασχολείται με εσά, με τον ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να σας κόψει χρήματα. Ε, λοιπόν, αυτά αναφορικά στα, στα λάθη ε, τα οποία κάναμε και είναι πάρα πολλά. Ε, επίσης και τα, από τα οποία μαθαίνουμε και τα διορθώνουμε επίσης ε, ε, κατα ε, βοήθεια πάλι τη ομοσπονδία, ε, με, με έκκληση, συνεχή συνεχή εκλήση προς την ΑΔΕ θα μας αποσταλούν σε όλους τους ιδιοκτήτες γύρω στις 80 με 100.000 ιδιοκτήτες που κοπήκαμε, που οι δηλώσει COVID κοπήκανε, θα τους αποσταλούν σημειώματα ώστε θα ξέρει ο καθένας μας για ποιο λόγο κόπηκε η δήλωσή μας. αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να, μπορέ, να μπορούμε κάποιοι από εμά. Εφόσον τα χρήματα, εφόσον η δήλωσή μας κόπηκε από υπετιότητα του ενοικιαστή μας, θα μπορούμε να στραφούμε κατά του ενοικιαστή και να ζητήσουμε τα χρήματα. Γιατί όλες οι δηλώσεις δεν, κόβηκαν, δεν κόπηκαν από δικά μας λάθη, αλλά πολλά κόπηκαν, πολλές κόπηκαν από ψέματα που μας είπαν οι ενοικιαστές γιατί ε, μας, α, μας, έκαναν, μας αφήρεσαν τα χρήματα χωρίς να είναι δικαιούχοι αυτών των μειώσεων. Επομένως θα το ξέρουμε ε, σε λίγο κάποιοι από εμά με σημειώματα τα οποία θα μας έρθουν. Γι' αυτό λοιπόν να παρακολουθείτε συνέχεια ε, την εφαρμογή του τάξης όπου θα έρθουν σημειώματα. Ε, τώρα, αναφορικά στον α, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, έχουμε επίσης να παίρνουμε την αποζημίωση. Έχουμε τεράστια επιτυχία στο σημείο, του, στο σημείο αυτό της Ομοσπονδίας. Ε, έχουμε πετύχει το εξή. η ε, πλατφόρμα έγιναν, ε, έγιναν αλλαγέ ε, στην πλατφόρμα των α, μισθώσεων, ε, μία σημαντική αλλαγή, η οποία πλέον μας λέει από τον Ιανουάριο ε, ότι ο νοικιαστής μας είναι δικαιούχος, ε, ε, είναι δικαιούχος να κάνει μείωση 100% ή 40%. Δηλαδή, μας ενημερώνει σε ποια ακριβώς κατηγορία εντάσσεται ο νοικιαστής μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με μεγάλη επιτυχία της Ομοσπονδίας και του κυρίου Παραδιά, διότι μέχρι τώρα βαδίζαμε στα τυφλά, δεν ξέραμε, προβαίναμε σε δηλώσεις COVID τον ένα μήνα μετά τον άλλο, χωρί να ξέρουμε πολλέ φορέ αν ο ενοικιαστή μα είναι δικαιούχο. Τώρα λοιπόν ξέρουμε, θα μπαίνετε στην πλατφόρμα για τον κάθε μήνα. Θα σα λέει λοιπόν εκεί η ενημέρωση αν ο ενοικιαστή σα ε, δικαιούται να σα κόψει το 100% της, να μην σα πληρώσει καθόλου, ή να σα πληρώσει το 60%, δηλαδή να σα αφαιρέσει μόνο το 40%. Αυτό θα το ξέρετε απευθεία από την πλατφόρμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε λοιπόν για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο να ξέρετε ότι ε, να ξέρετε ότι το εξής ότι έχουμε πάλι πρόκειται περί αποζημίωσης αυτό σημαίνει το τονίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, ε, ε, γιατί η αποζημίωση σημαίνει ότι είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Ε, δεν μπορεί κανένα να μα πάρει αυτά τα χρήματα τα οποία θα μας έρχονται ω αποζημίωση ε, από, το, από την πολιτεία. Έχουμε λοιπόν διάφορες κατηγορίε για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο και Μάρτιο. Πρώτα-πρώτα, οι πέντε βασικέ κατηγορίε, δηλαδή η εστίαση, ο τουρισμό, οι μεταφορέ, ο αθλητισμό και το λιανεμπόριο, όλε αυτέ οι επιχειρήσει οι οποίε είναι κλειστέ, ε, θα, θα έχουν απαλλαγή πλήρη απαλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι εμείς οι ιδιοκτήτε, οι ενοικιαστέ μα δεν θα πληρώσουν τίποτα απολύτω για αυτού του μήνε, εφόσον είναι σε αυτέ τι πέντε κατηγορίε. Και εμεί οι ιδιοκτήτε θα πάρουμε πίσω το 80% ω αποζημίωση, όπω είπα. Αλλά να μην. Ε, να ξέρετε ότι δεν είναι όλοι στην απαλλαγή του 100%. Ε, υπάρχουν και οι πληττόμενοι, ε, αυτοί οι οποίοι θα βγουν η ΚΑΔ, θα, θα ανακοινωθούν, ήδη υπάρχουν, ή, έχουν κάθε κάτι Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Ιανουαρίου, Ιανουαρίου, και περιμένουμε και του Μαρτίου. Θα δείτε λοιπόν στους πληττόμενους, εκεί θα έχετε, θα πάρετε το 60, το 60%. Αυτό θα το βλέπετε από την ίδια την πλατφόρμα που υπάγεται ο ενοικιαστή σα. αυτά όσον αφορά τον, τους τρεις μήνες. να ξέρετε ότι ο Ιανουάριος έκλεισε μόλις σήμερα και ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι οι καταβολές μας θα πάνε τρεις με τέσσερις, θα πηγαίνουν τρεις με τέσσερις μήνες πίσω. Ε, αρκεί εμείς, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, να προσπαθήσουμε να είμαστε σωστοί ε, και να κάνουμε σωστές δηλώσεις COVID για να μην έχουμε και άλλες καθυστερήσεις. Ε, μία ενημέρωση για τα παλιά, για τους συμψηφισμούς που έχουμε να παίρνουμε ε, από τον Μάρτιο του 20 έχουμε μια τεράστια καθυστέρηση σε, 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 στο θέμα των συμψηφισμών. Να ενημερώσουμε εδώ ότι ήταν ο Μάρτιο του 20 μέχρι τον Οκτώβριο του 20. Αυτά λοιπόν, όσοι δεν τα πήραν, όσοι δεν είδαν συμψηφισμού να γίνονται με φορολογικέ μα υποχρεώσει, δηλαδή με τον έμφυα και με το φόρο εισοδήματο, επειδή τελείωσαν αυτή τη στιγμή οι φορολογικές μας υποχρεώσεις. Θα δούμε τα λεφτά. Δεν πρόκειται να τα πάρουμε. Πάνε αυτά τα λεφτά για τον, ε, για τον Σεπτέμβριο, όπου είναι η πρώτη μας φορολογική υποχρέωση με τον έμφυα που βγαίνει τέλος Αυγούστου. Ε, αυτά όσον αφορά τις ε, δηλώσεις COVID. Και μία ε, ενημέρωση εμπαρόδο για τα θέματα που τρέχουν πολύ σημαντικά επίσης. Έχουμε τις διορθώσεις, την προθεσμία που τρέχει για τις διορθώσεις στο ε9. Μπορούμε να μπούμε χωρίς πρόστιμα και να κάνουμε ό,τι διορθώσεις θέλουμε από το 2010 μέχρι και σήμερα. Και επίσης βεβαίως να ξέρετε ότι όσοι αγοράσατε οτιδήποτε και είχατε οποιαδήποτε αλλαγή στα περιουσιακά σας αγαθά μέσα στο 20, μέχρι το Μάιο του 21 τρέχει αυτή η προθεσμία χωρίς πρόστιμα, χωρί ε, χωρίς καμία επιβάρηση. Μπαίνουμε και τα διορθώνουμε με την επισήμανση εδώ, την οποία έχουμε πει πολλές φορές, ότι αν τυχόν διορθώσετε και αυξηθούν, αυξηθεί η περιουσία σας και αυξηθούν τα τετραγωνικά σας, εννοείται ότι θα δείτε κάποια επιβάρηση για πέντε χρόνια πίσω, δηλαδή από το 2014, μπορεί να έχετε αύξηση στον έμφυα. Επηρεάζεται ο έμφυα. Αυτό λοιπόν με προσοχή στις διορθώσεις τις οποίες θα κάνετε. Ε, μία ενημέρωση για το κτηματολόγιο, η οποία τρέχει και αυτή μέχρι τέλος Μαΐου, που είναι άτυπα, χωρίς πρόστιμα, από τον Ιούνιο και μετά μας έρχονται τα πρόστιμα, όσες δηλαδή ε, είναι η περιοχή υποκτηματογράφηση που έχουμε, κάποιες περιοχές υποκτηματογράφηση στο νομό. Να ξέρετε λοιπόν ότι όσοι δεν κάνετε από τον Ιούνιο και μετά θα, το, θα γίνεται με πρόστιμο, 20% σαν έναρξη και μετά κάθε έτο ανάλογα με την καθυστέρηση θα παίρνει προ αύξηση. Και τέλο, σε μια πολύ σημαντική προθεσμία, η οποία τρέχει και θέλω να τη δείτε μέχρι τέλο Μαου. Η... έχει γίνει ήδη, θα μπείτε στο κτηματολόγιο.gr, έχει γίνει ήδη η ανάρτηση δασικών χαρτών για το νομό μας. Πολύ σημαντικό, όσοι έχετε ακίνητα σε περιοχές ορεινές, προσέξτε το πάρα πολύ καλά, ειδικά για τη Μαρόνια, θα μπείτε μέσα να, να βρείτε οπωσδήποτε δεν μπορείτε μόνοι σας, μέσω το τοπογράφου, το ακινητό σας... και να δείτε μήπως τυχόν είναι σε σεσημασμένο με πράσινο χρώμα... που σημαίνει ότι θεωρείται δασική έκταση... και πρέπει να κάνετε μέχρι τέλος Μαΐου ε, τις αντιρρήσεις σας... Στην αρμόδια, για να εξεταστούν οι αντιρρήσεις μετά από την αρμόδια επιτροπή. Αυτό δέστε το οπωσδήποτε, διότι πολλές φορές πέφτουμε από τα σύννεφα. Οι περιοχές μας, ε, επειδή έχουν, βασίζεται, ε, βασίζεται αυτό σε διάφορες αεροφωτογραφίες παλιές που όντως η κατάσταση μπορεί να ήταν σε διαφορετική μορφή από τη σημερινή. Λοιπόν, έχουν τέτοιο χαρακτηρισμό χωρίς να έχουμε ιδέα. Θα βρείτε λοιπόν, θα ψάξετε στις ορεινές ιδίως περιοχές.